Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα από την ημαθιώτικη γη, την εκπομπή Farmers News που μεταδίδεται κάθε Τετάρτη στις 8 η ώρα με παρουσιαστή εμένα, το Βουριάδη το Χρήστο. Καλησπέρα σε όλους τους αγρότες, αγρότησες, τους συναδέλφους μου και συναδέλφισες. Σε όλο το μήκος Ελλάδας, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που δέχομαι, τα συγχαρητήρια που μου δίνετε για την εκπομπή, είναι πολύ συγκινητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, πολλά μηνύματα δέχομαι με ερωτήματα που αφορούν τις αποζημιώσεις για τους ανοιξιάτικους παγετούς. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Εκεί θα εστιάσουμε σήμερα το κεντρικότερο μέρος εκπομπής. Θα ασχοληθούμε με τις αποζημιώσεις για τους ανοιξιάτικους παγετούς. Έχουμε και ενημέρωση, θα σας τα πούμε. Εσείς, αυτό που έχετε να κάνετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας είτε στο YouTube Chris Βοριάδης και πατώντας εγγραφή, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβάζουμε, για να βλέπετε τις εκπομπές μας και φυσικά να έχετε έγκαιρη και έγκαιρη 24ωρη ενημέρωση από μένα και τους συνεργάτες μου για την ισογραφία της ημαθιωτικηγη.gr, το μοναδικό αγροτικό site της Κεντρικής Μακεδονίας που χτυπά στην καρδιά του αγρότη. Και αυτό μπορείτε να το δείτε από τα βίντεό μας, τα ρεπορτάζ μας, τα οποία η κάμερά μας βρίσκεται συνεχώς στα κτήματα, βρίσκεται κοντά στους αγρότες. Να ξεκινήσουμε τη σημερινή ειδησιογραφία της ημαθιωτικηγη.gr και συνεχεία να σας μεταφέρω την ενημέρωση που είχα από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ της Βέρειας όσον αφορά τις ζημιές, τις αποζημιώσεις. Να πούμε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία. Είμαστε λίγο πριν τις μεγάλες πληρωμές. Να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία. Είχαμε το Σαββατοκύριακο έντονη αθλητική δράση. Συνήθως ασχολούμαστε στο site, εντάξει δεν είναι αθλητικό, είναι αγροτικό. Ασχολούμαστε όμως λιγάκι με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με τένις, γενικότερα με τα βήματα, με ράλι. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε απώλειες για τις ομάδες Θεσσαλονίκης και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ο Άρης μάλιστα υπέστη συντριβή με 0-5 από τον Μπας Γιάννενα στην έδρα του. Ο ΠΑΟΚ έχασε 2-0 μέσα στον Ατρόμητο από έναν πρώην συμπαίκτη του, δέχτηκε 2 γκολ, τον Κουλούρη. Ο Ολυμπιακός είναι ο κερδισμένος, αυτός που ξέφυγε στην κορυφή κερδίζοντας μέσα στην ΑΕΚ, στο ΆΚΑ, με 2-3. Επίσης, για τις γυναίκες κυρίως που επισκέπτονται το site μας, έχουμε τις συνταγές του παππού. Να πω ότι η συνταγή του παππού, μια ωραία πρόταση για τις ημέρες των Χριστουγέννων, είναι μια ωραία τούρτα, την οποία μπορείτε να δοκιμάσετε, να φτιάξετε. Να σας πω ότι την ονόμασα συνταγή του παππού, γιατί ήταν ο παππούς μου ζαχαροπλάστης, δούλευε σε ένα από τα μεγαλύτερα, δεν κάνω διαφήμιση, ένα από τα μεγαλύτερα ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε τώρα για το πολλά χρόνια πριν, έτσι 60-70 χρόνια, το Φλόκα. Και εντάξει, από τη μητέρα μου έχω τις συνταγές και μπορώ και τις προβάλλω στο site, έτσι ώστε οι νοικοκυρές, εντάξει, γιατί όχι και άντρες, να δοκιμάσουν να κάνουν αυτές τις ωραίες συνταγές. Να πούμε ότι από την εταιρεία Αγρολύσεις, με καταστήματα στην Πέλα, Σκίδρα και στην Ημαθία στη Βέρεια, ζητείται γεωπόνος, μπορούν να αποσταλούν βιογραφικά από τους γεωπόνους. Επίκαιρο άρθρο για τη διατροφή μας, ποιες τροφές είναι αυτές που ενισχύουν το ανασωπητικό μας,
Τώρα και λόγω κορονοϊού πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα. Ο Σπύριος Λιβανός, ο Υπουργός, ενέκρινε βιολογικό πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτου που πλήττει τα εσπεριδοειδή, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Ένα πολύ ωραίο άρθρο από Γεωπόνους με αρκετή βιβλιογραφία, όπως είδα, λέει για τα υπολείμματα καφέ για χρήση στη γεωργία ως έδαφο βελτιωτικό. Πολύ καλά ακούσατε. Και μπορείτε να το διαβάσετε, να δείτε αν μπορείτε να κάνετε και εσείς χρήση στις δικές σας καλλιέργειες, έτσι ώστε να τις βοηθήσετε. Είχαμε τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον Εμμανουήλ Φράγκο, στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, να ζητά άμεσα ουσιαστικές αγροτικές ενισχύσεις. Ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Μικροπιστώσεων για τον αγροδιατροφικό τομέα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν, και θα το αναφέρουμε και σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν κάποια δάνεια τα οποία είναι, αφορούν τους αγρότες, και εντάξει, δεν μπλέκεται τόσο πολύ η γραφειοκρατία. Να μην κάνουμε διαφήμιση τώρα και τις τράπεζες, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Γεωργικές προειδοποιήσεις είχαμε για την αμυγδαλιά. Είχαμε συνάντηση του βουλευτή Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Καρασμάνη, με τον Υπουργό Εργασίας για συνταξιοδοτικά θέματα και τη μείωση των ενσύμων από 100 σε 50 για το επίδομα ενεργείας. Πολύ σημαντικό αν θα καταφέρει να γίνει στα 50 ένσημα για να λάβει κάποιος το επίδομα ενεργείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική προϋπολογισμού 387 δις ευρώ. Είχαμε την ανακοίνωση σε μια συνάντηση με τον Μάξιμο, τον Χανακόπουλο, τον βουλευτή Θεσσαλίας, νομίζω Λάρισας, όχι Θεσσαλία, εντάξει, συμπεριοχή της Θεσσαλίας, στη Λάρισα, με τον πρόεδρο του εργάτων Ανδρέα Λικουρέντζο και παραγωγούς της περιοχής της Θεσσαλίας, στην οποία συνάντηση ανακοίνωσε τις δύο μεγάλες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ, τις οποίες θα αναφέρουμε και λεπτομερέστατα αργότερα όσον αφορά κάποια ερωτήματα που δέχομαι από παραγωγούς και τους αφορούν σχετικά με τις πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών και τι μπορεί να συμβεί για να μην χάσουν, να μην βρίσκονται στη λίστα των δύο αυτών μεγάλων πληρωμών. Εφόσον, λέει ο πρόεδρος, θα πραγματοποιηθούν αυτές οι δύο οι μεγάλες πληρωμές, εφόσον υπάρχουν πορίσματα, έτσι. Εστάλησαν τα πορίσματα του ΕΛΓΑ για παγετούς που αφορούν το Μάρτιο, το μήνα Μάρτιο, 12 Μαρτίου και 28 Μαρτίου στο Δήμο Βέρειας, αφορούν κάποιες κοινότητες. Όσον αφορά τους εργάτες γης, παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία αίτηση για μετάκληση εποχικών εργατών γης διάρκειας 30 έως 90 ημερών. Νομίζω ναι, ήταν 1η Οκτωβρίου, μόλις έκλεισε η πλατφόρμα. Η Μαθιώτικη Γη, εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που αφορούν εκείνο το διάστημα τις καλλιέργειές τους, οι εργάτες γης, και σύναταξε ένα άρθρο το οποίο το έστειλαν και σε κάποιους βουλευτές της Λακωνίας, με τη σειρά τους είχαν πάει στον κύριο Μηταράκη για να τα θέσουν. Έγινε η πίεση, θέλω να πω, ασκήθηκε η πίεση για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορούν να καλούν ξανά οι αγρότες οι οποίοι συγκομίζουν τώρα τις παραγωγές τους να καλούν εργάτες γης. Χωρίς εργατικά χέρια είναι πολύ δύσκολο. Ανακοίνωση είχαμε από τον ΟΠΚΠ για έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων εφαρμογής έτους 2021 για το μέτρο 8.1. Αφορά τη δάσο και δημιουργία δασικών εκτάσεων. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Μαθιώτικη Γη. Να πούμε και κάποιες άλλες πολιτικές ειδήσεις. Εντάξει, αφορούν τον αγροτικό κόσμο. Ο Σταύρος Αργοβής, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι στο σχέδιο νόμου για τις κοινοτροφικές εγκαταστάσεις η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναιρεί ξανά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει να πει ο κύριος Αγωβίνης, μπορείτε να δείτε στο δελτίο τύπου που εξέδωσε.
Ο υπάτη κ. Λιβανός για τις κορονοϊσχύσεις αναφέρει ότι σε προϊόντα που υπάρχει τεκμηρίωση απώλειας δίνονται ενισχύσεις με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Έτσι. Η κυρία Τζάγκρη ένα άρθρο, ένα δελτίο τύπου ότι η κυβέρνηση απέτυχε να δώσει έγκαιρα στους αγρότες δίκες αποζημιώσεις για τον παγετό της Άνοιξης του 2021. Αναφέρει την επιχειρηματολογία της. Προφανώς θα αναφέρεται από ό,τι είδα και στην παράταση που πήραν τόσο οι προκαταβολές για 2 μήνες χορηγής των προκαταβολών, ήταν μέχρι 31 δεκάτου και πήγε μέχρι 31 δεκάτου, όσον αφορά τη διεκπαιρέωση των διεργασιών για τις αιτήσεις ζημιάς, έχουν πάρει παράταση από τις 31 Δεκεμβρίου που ήταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και πάνω σε αυτό στηρίζεται και η ένσταση της κυρίας Τζάκρη. Εγώ να πω ότι πάνω σε αυτό ότι και το είπα ότι δεν έπρεπε να δείξουν καλύτερα αντανακλαστικά τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης έτσι ώστε να γίνει η πρόσληψη του εξειδικευμένου προσωπικού των γεωπόνων εκτιμητών δηλαδή και όχι μόνο νωρίτερα από ό,τι συνέβη, γιατί παρατηρήθηκε και το φαινόμενο να έχουν συγκομιστεί κτήματα και μετά να τα κοιτάζουν οι γεωπόνοι. Εντάξει, ελπίζω να αποφευχθούν οι αδικίες για τους παραγωγούς. Γεωργικές προειδοποιήσεις για τα πυρηνόκαρπα, τι να ψεκάσουμε αυτή την περίοδο. Τι καιρό θα κάνει το φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις τα ημερομήνια του 2021-2022, τι μας λένε, από ό,τι είδα και διάβασα μπορείτε να δείτε κι εσείς μπαίνοντας στο www.ματιωτικηγη.gr να δείτε, να βρείτε το άρθρο στη ροή ειδήσεων, μπορείτε να βλέπετε όλα τα άρθρα και να δείτε ότι αναφέρει για βάρη χειμωνιά το Γενάρη μήνα, για χιονοπτώσεις, κρύο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Λιβανός για μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, νομίζω ότι γενέτειρά του την Ετωλοκαρνανία κατά τη 10η συνδιάσκεψη για τη διαβούλευση που πραγματοποιείται για τη νέα ΚΑΠ, είπε ότι θα καταργηθούν τα ιστορικά δικαιώματα σταδιακά από το 2022. Μια πολύ καλή είδηση. Προσωπικά για μένα είμαι υπέρ της κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων. Αυτός που παράγει, αυτός πρέπει να ενισχύεται. Να σας μεταφέρω τώρα στη σημερινή επικοινωνία που είχαμε το υποκατάστημα του Λεγά Βέρειας και την προϊσταμένη του καταστήματος, την κυρία Μαρία Παπά. Της έθεσα το ερώτημα για τις 2 πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 23 Δεκεμβρίου. Αν θα χρηστούν δικαιούχοι, αν θα είναι μέσα στις πληρωμές αυτές και θα λάβουν χρήματα αποζημιώσεων, οι παραγωγοί οι οποίοι δήλωσαν στη δήλωση ΟΣΔΕ να κρατηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, να πληρωθούν δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές τους από τη βασική ενίσχυση. Την πληρωμή που έγινε το 70% και μετά θα ακολουθήσει μετά τις 15 Δεκεμβρίου και το υπόλοιπο 30% και το πρασίνισμα, αν θα μπορέσουν να λάβουν, γιατί δεν έχουν εξοφλήσει αυτοί τις ασφαλιστικές εισφορές το 100%, αλλά τους κρατήθηκε το 70% όσο αντιστοιχούσε και στο ποσό που έλαβαν από τη βασική ενίσχυση. Μου μετέφερε ότι θα πληρωθούν κανονικά και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, όσοι, αν θα το πω με ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν οι παραγωγοί, αν είχαν να πληρώσουν 1.000 ευρώ ασφαλιστικές φορές στον ΕΛΓΑ και είχαν από τις ενισχύσεις λάμβαναν 2-3 χιλιάρικα ευρώ, αν τους κρατήθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης, ήταν για τα 1.000 ευρώ που έπρεπε να καταβάλουν ασφαλιστικές φορές στον ΕΛΓΑ, τους κρατήθηκαν τα 700. Είναι μέσα στην πληρωμή, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάνε να καταβάλουν τα 300 ευρώ, θα τους κρατηθούν τα 300 ευρώ στην επόμενη πληρωμή. Θα είναι μέσα στην πληρωμή κανονικά. Τώρα, στην περίπτωση όμως που έχουν να λαμβάνουν τα δικαιώματα από τη βασική ενίσχυση
500 ευρώ και τους κρατήθηκε το 70%, οπότε είναι τα 350 ευρώ, ενώ έπρεπε να φτάσουν από τα 1000 ευρώ που οφείλουν στον ΕΛΓΑ τα 700 για να καλυφθεί το 70%, με τα 350 ευρώ δεν μπορούν να είναι μέσα δικαιούχοι της πληρωμής και θα πρέπει να καταβάλουν τα 1000 ευρώ για να μπορέσουν να είναι, να λάβουν τις αποζημιώσεις τους. Δεν μιλάμε, εννοείται, να μην έχουν οφειλές από προηγούμενα έτη. Επίσης, η κυρία Παπά μου είπε ότι οι πληρωμές θα αφορούν, όπως και ο κύριος Σταμενίτης, ο βουλευτής της Πέλας, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου σε επικοινωνία και αυτός με τα στελέχη του ΕΛΓΑ, που έλεγε ότι στις 3 Δεκεμβρίου, αυτός έλεγε τέλη της άλλης εβδομάδας, τελικά ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ανακοίνωσε 3 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πληρωμή από τον ΕΛΓΑ. Και ο Σταμενής έλεγε ότι θα πληρωθούν, τα ίδια μου είπε και ο κύριο Παπά, τα πρώιμα κεράσια, δαμάσκηνα, βερίκοκα και κάποια ορισμένα ροδάκινα τα οποία αφορούν ζημιές του Μαρτίου. Επίσης, δηλαδή αφορούν λίγους παραγωγούς αυτές οι πληρωμές. Επίσης έχουν σταλεί, σήμερα με ειδοποίησαν ότι και σε αρκετά χωριά της Πέλας έχουν σταλεί τα πουρίσματα, μπορούν μέσα από τη σελίδα του ΕΛΓΑ, www.elga.gr, πηγαίνοντας στην πληροφόρηση με τους κωδικούς Taxnet, να μπαίνετε να βλέπετε αν έχουν αναρτηθεί τα πουρίσματα ζημιάς. Να τα βλέπετε από εκεί, να μην περιμένετε να έρθουν να σταλούν στα κοινοτικά καταστήματα και να τα λάβετε, δηλαδή χειρόγραφα. Μπορείτε και μέσα από τη σελίδα του ΕΛΓΑ. Επίσης, στην πληρωμή της 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, θα πληρωθεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό και θα αφορά αρκετά μεγάλο μέρος των παραγωγών και πολλά, πάρα πολλά χωριά. Μου είπε ότι η ολοκλήρωση των πληρωμών για τους ανοιξιάτικους παγετούς θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Γενάρη, δεν θα ξεφύγει δηλαδή. Μέσα στο Γενάρη. Οι δε πληρωμές για τα χαλάζια, εντάξει, δεν θα ολοκληρωθούν μέσα στο Γενάρη. Μου είπε, θα πάει και παραπέρα. Η ενημέρωση που σας παρήχαμε, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, ήταν, το ξαναθυμίζω, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα προσωπικά με την προϊσταμένη του υποκαταστήματος Βέρειας. Προσωπικά και οι Μαθιώτικοι και η εκπομπή Farmers News και εγώ την ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας έδωσε και σας ενημερώσα. Εσείς να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Όπως σας είπα, πρέπει να συμπληρώσουμε 1000 μέλη για να μπορούμε να κάνουμε live και από το YouTube, να μπορούμε να έχουμε καλεσμένους, να έχουμε καλεσμένους εσάς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, κατά κύριο λόγο, και έπειτα τους άρχοντες του τόπου ή στα κέντρα αποφάσεων της Αθήνας, υπουργούς, βουλευτές και προέδρους οργανισμών. Εγώ, σαν Βοριάδης Χρήστος, ως παραγωγός, θέλω πρώτα μέσα από αυτή την εκπομπή, την Farmers News, να ακούγεται η φωνή του αγρότη, του κτηνοτρόφου, να είναι η δική σας εκπομπή. Γι' αυτό σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε, σας παρακαλώ, σας καλώ να κάνετε εγγραφή έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να καταφέρουμε να φτάσουμε τα 1000 μέλη, τους 1000 συνδρομητές. Από εμένα των ομιλών, το δημοσιογράφο Βοριάδη Χρήστο, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.